Σήμερα είναι η μέρα του Erasmus. Μας ήρθαν όλα τόσο έντονα, αν και ποτέ δεν τα ξεχάσαμε. Αλλά τώρα μας ήρθαν λίγο όλα στο μυαλό μας, ό,τι περάσαμε, που ήταν μια υπέροχη εβδομάδα για μας. Είναι μια ξέχαστη εμπειρία για εμένα όλο αυτό. Το Erasmus είναι μια ξέχαστη εμπειρία που πρέπει να την κάνει κάθε μαθητής, πιστεύω, ακόμα και στο πανεπιστήμιο. Είναι πολύ όμορφα. Το να πάω σε μια ξένη χώρα να γνωρίσω τη δική τους νοοτροπία. Το Erasmus είναι μια μοναδική εμπειρία. Εύχομαι σε κάθε παιδί ανεπιφύλακτα να πάει σε ένα τέτοιο ταξίδι. Δεν είχα τη δυνατότητα να έρθω στο Erasmus, αλλά από ό,τι ακούω από τους φίλους μου είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Όλα τα παιδιά μας έρχονται εμπειρίες από αυτά που περάσαμε. Το Erasmus, όταν είχαμε πάει στο σχολείο, θυμάμαι ακόμη την πρώτη δραστηριότητα που κάναμε, η οποία σε εισαγωγικά έσπασε τον πάγο μεταξύ μας και γνωριστήκαμε καλύτερα μέσω της δραστηριότητας, γιατί ήταν κάθε παιδί από, και από διαφορετική χώρα και ήταν πολύ όμορφα, πολύ ευχάριστη διαδικασία. Λοιπόν, στο Erasmus ζήσαμε μια πολύ πρωτότυπη εμπειρία και παράλληλα πολύ ευχάριστη. Γνωρίζει νέες κουλτούρες. Το Erasmus σου δίνει εμπειρίες να γνωρίσεις κουλτούρες. Γνωρίσαμε τις κουλτούρες του να είσαι στο εξωτερικό. Το Erasmus είναι μια μοναδική εμπειρία. Εκδρομές που κάναμε. Και αναλόγως και το θέμα, και έξω από το σχολείο θα κάνουν πολλές δράσεις. Πώς είναι μια άλλη χώρα σχετικά με τη δικιά σου? Ό,τι λένε για ξένες χώρες και ό,τι συζητούσαμε από κοντά ήταν τελείως διαφορετικά. Το φαΐ τους. Τα φαγητά τους. Εξωτερικό είναι διαφορετικό από την Ελλάδα. Πώς είναι η καθημερινότητά τους, τι κάνουν εκεί, τι διαφορετικό κάνουν σχετικά με την Ελλάδα. Την καθημερινότητά τους. Και γενικά έχουν διαφορετική καθημερινότητα. Μαθαίναμε πράγματα καινούργια. Άλλες χώρες που έχεις ακούσει. Στο σχολείο πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Πήγαμε σε ένα ξένο σχολείο να δούμε πώς είναι τα σχολεία στο εξωτερικό. Όμορφες δραστηριότητες στο σχολείο ειδικά. Όλα αυτά που περάσαμε γενικότερα με το σχολείο που είχαμε, κάναμε και τα εκπαιδευτικά μας. Θα γνωρίσει νέους ανθρώπους, θα έχει εμπειρίες. Γνωριμίες με ξένους ανθρώπους. Γνωρίζεις νέα άτομα και κάνεις καινούργιες φιλίες. Είναι καλό αυτό. Κάναμε και τις πλάκες μας. Γνωρίζεις άτομα που μπορεί να μην τα γνώριζες με άλλες συνθήκες. Κάνεις καινούργιες γνωριμίες από άλλες χώρες, είτε από τη χώρα που θα πας εκεί, είναι και από άλλες χώρες. Να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με αυτούς, να τους γνωρίσεις πολύ καλύτερα σχετικά εάν πας μόνος σου και να γνωρίσεις ένα άτομο. Θυμάμαι τη φιλοξενία που είχα από την κοπέλα που με φιλοξένησε, ήταν πολύ ευχάριστη και αυτή. Στην αρχή λίγο άβολα και λίγο δύσκολα στο να συνεννοηθούμε. Ήταν πολύ ωραίο να μένεις σε ένα σπίτι, στην ουσία με ξένους ανθρώπους στο εξωτερικό, αλλά σε έκανε να νιώθεις τόσο υπέροχα, που τόσο ζεστά. Με τα παιδιά τα οποία μας φιλοξένησαν και γνωρίσαμε, προφανώς και κρατάμε επαφές και θα κρατάμε επαφές. Φυσικά και θα κρατήσω επαφές. Θα κρατήσω επαφές και έχω κρατήσει επαφές. Βέβαια μου είπε ότι όταν με ξαναπάει ο δρόμος στη Γαλλία είναι ανοιχτό το σπίτι της για μένα και χάρηκα πολύ, το ίδιο ισχύει και για μένα. Ζηλεύω, φυσικά και ζηλεύω και θα ήθελα να πάω κι εγώ. Στο μέλλον να ξαναγίνει όλο αυτό, να ξαναπάω, να ξαναέρθουμε. Θα σας συμβούλευα να πάτε στο Erasmus, μέσω του Erasmus σε μια ξένη χώρα, επιφύλακτα. Πιστεύω ότι για κάποια άτομα το Erasmus θα είναι στη ζωή τους πάρα πολύ σημαντικό, θα είναι ένα κομμάτι της ζωής τους. Ήταν όλα πολύ υπέροχα για μας. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και ήταν πολύ όμορφη εμπειρία. Και συστήνω για εσάς το Erasmus γιατί είναι πολύ καλό. Πιστεύω περάσανε καταπληκτικά. Θα το ξαναέκανα 100 φορές. Πιστεύω το Erasmus δεν πρέπει να το χάσει κανείς, άμα έχει κάποιος την ευκαιρία πρέπει οπωσδήποτε να πάει να δει τι γίνεται εκεί και να νιώσει την εμπειρία, γιατί
αυτό πιστεύω θα σου μείνει περισσότερο από τα παιδικά σου χρόνια. Αυτά. Erasmus Plus!